Μια ακόμη παρέα και είμαστε εδώ. Ελάτε λοιπόν να δούμε μια άλλη πλευρά, τη δική μου πλευρά. Τονίζω και είμαι ξεκάθαρος. Πάντα όλα είναι μέσα από το πρόσωπο, από το πρίσμα, από τον απέραντο ουρανό της ορθοδοξίας. Συνεπώς διαφωνώ, συμφωνώ, είναι καθαρά και μόνο προσωπική επιλογή. Ακούστηκαν πολλά και ζούμε πολλά και ένα μπέρδεμα τεράστιο. Ελάτε λοιπόν να πιάσουμε αυτό που τώρα τις τελευταίες ημέρες είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Είναι στημένη δουλειά ή όχι. Πολεμάει την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, τους Έλληνες, τον κόσμο, την Αμερική, τη Ρωσία, αυτός ο ιός, αυτός ο αποκλεισμός. Ελάτε να σας παραθέσω μια άλλη σκέψη. Εγώ αυτή πιστεύω, αυτή γνωρίζω, αυτή εκτιμώ, αυτή καταθέτω. Απ' αρχής δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι πολιτικός. Είμαι ένας απλός άνθρωπος όπως ακριβώς όλοι εμείς οι απλοί, οι ταπεινοί του κάθε μέρα. Όμως, γιατί όμως, επειδή το πρόβλημα σκάει στο κεφάλι μου, τα οικονομικά, η κυκλοφορία στους δρόμους, τα κλεισμένα παζούρια, η χειραψία από το αγαπημένο πρόσωπο, αυτά σκάνε στον απλό πολίτη, δηλαδή σε μένα και σένα. Γι' αυτό λοιπόν αδράτω το λόγο της δημοκρατίας του κάθε μέρα, πάντα με ευγένεια, πάντα με σεβασμό, πάντα με διάκριση απέναντι στους άρχοντες και ως αρχόμενοι. Και έρχομαι λοιπόν να δω και να δω αυτή την πλευρά και πάω και πιάνω ένα κουβάρι στα χέρια μου και αυτό ονομάζεται κορονοϊός ή ως αρρώστια και αρχίζω να το ξετυλίγω, να δω που πάει η άκρη του και αυτό φεύγει από τα χέρια μου και βλέπω κλεισμένες πόρτες. Άνθρωποι μαζεμένοι, άνθρωποι ανυπάκουοι, άνθρωποι επιστήμονες, άνθρωποι εγωιστές, άνθρωποι μοναχικοί, άνθρωποι μέσα στα νεύρα και βλέπω τον εαυτό μου θυμωμένο και βλέπω την ψυχή μου πικραμένη και βλέπω εσένα να κλαις και βλέπω εκείνη την κυρία να μην ξέρει αυτόν ή αυτόν ή αυτή ή αυτόν το γιατρό, την γιατρό να πιστέψει και ο πολιτικός αυτά και ο άλλος επιδημιολογική φούσκα και ο άλλος όχι και ένα χάος. Εγώ λοιπόν τραβώ το δικό μου κουβάρι και καταθέτω ταπεινά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, την άκρη του κουβαριού. Και πιστεύω, και λάτι λοιπόν. Να λοιπόν, που ένας κορονοϊός μπήκε ανάμεσά μας και μας έκλεισε τις πόρτες και μας έσφιξε τις καρδιές. Να λοιπόν τώρα μερικά πράγματα. Ελάτε λοιπόν να δούμε για μένα, για σένα, τον Ορθόδοξο, μερικά πράγματα. Χρόνια φωνάζαμε πως το καρναβάλι βρίζει τα πιστεύω μας και είναι όχι καλό πράγμα, όχι όμορφο. Δεν πολεμήσαμε κανένα, δεν χτυπήσαμε. Λέγαμε τα πιστεύω μας, λέγαμε για το Χριστό μας, λέγαμε για αυτά που θέλαμε. Όμως δεν πήγαμε να πολεμήσουμε, δεν βγάλαμε μαχαίρια. Ζητήσαμε απλά να μην ευρίζονται, προσέξτε, αυτά που πιστεύουμε. Έτσι, θα μπορούσα εγώ να κάνω ένα καρναβάλι στην Τουρκία και να βρίζει τον Αλλάχ, δεν επιτρεπόταν. Γιατί λοιπόν και στην Ελλάδα να βρίζει τον Χριστός? Αυτό λοιπόν ζήσα να μην γίνει. Βλέπετε πόσο γλυκά, δεν υπάρχει κανένα καρναβάλι. Βλέπουμε, ελάτε λοιπόν τώρα να περάσουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές. Εκδρομές με τα σχολεία, εντάσεις στο χριστιανικό σπίτι. Πράγματα που γινόταν και δεν έπρεπε και όσοι δεν είχαν χρήματα για να πάνε. Και ακόμη τα κίνα, τα πολλά, τα μυστήρια, τα κακά που γινόταν στις σχολικές εκδρομές. Και ένα παιδί δυσκολευόταν και άλλοι σαμανιασμένοι να κάνουν αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν στο υπόλοιπο. Και πόσα χρόνια μιλούσαμε ότι το σχολείο έχει δυσκολίες και ζητούμε την ηλεκτρονική, την εξαποστάσεως γνώση και μόρφωση. Ήρθε πλέον και όλοι το ζητάμε. Και αν θυμάστε, δεν ξέρω πώς, καλώς είχε κατοχυρωθεί να πηγαίνουν οι μαθητές στο σχολείο, μικροί και μεγάλοι, και δεν ξέρω ποιοι καθηγητές και με ποια γνώση υποχρέωναν το οποιοδήποτε παιδί, Έλληνας ή ξένος, μετανάστης ή μη, να κοινωνήσει. Φωτιά. Είναι σαν να πάρω εγώ τώρα έναν άνθρωπο, φίλο μου, για το που έλα εδώ, πάρκα σε χειρουργείο. Μα δεν είμαι γιατρός. Τι πειράζει. Αυτό λοιπόν που σας λέω για μένα είναι ισχυρότερο. Κοινωνεί αυτός που δεν ξέρει, που δεν θέλει, που δεν πρέπει. Δεν παίρνω ούτε δοντάκι, ούτε μόδα, ούτε κατάσταση, ούτε κάτι γεγονός. Είναι άλλο πράγμα. Το πιστεύεις με δάκρυα, με πόνο, με χαρά, με ελπίδα. Πας να κοινωνήσεις από τον ιερέα. Δεν πας αλλιώς να κάνεις αυτό το πράγμα. Και εκεί λοιπόν το πήραμε ως μόδα. Ελάτε όλοι να κοινωνήσουμε. Για να μιλούσε τον εκπαιδευτικό, θύμωνε.
και σου έλεγε υπάρχει και χριστόμετρο και ποιες θα σου πει εσένα αν εγώ ξέρω ή δεν ξέρω. Και καταντούσε σε μια κατάσταση να κοινωνεί το παιδί και ξέρουμε ότι είναι πύρ τους αναξίους φλέγων. Είναι φωτιά που καίει τον ανάξιο η Θεία Κοινωνία. Και εμείς εντάξει, κοινωνήσαμε, πριν βρίζαμε, ούτε νηστεύσαμε. Θα πει κάποιος δεν, όχι δεν. Για αυτούς που το πιστεύουμε είναι έτσι. Εσύ που δεν το πιστεύεις, απλά δεν το πράττεις. Συνεχίζω όμως και πάω σε μια άλλη κατάσταση. Και οι εκδρομές και στα σχολεία ακούσαμε από μικρές τάξεις να μπει οποιαδήποτε διαπαιδαγώγηση ακόμη και για τα ηθικά ή ερωτικά κομμάτια. Και αυτός δια μαγιάς έπαψε. Ελάτε να δούμε πορείες, καταλήψεις, σπασμένα κεφάλια, περιουσία δική μου και δική σου και μια κατάσταση θλιβερή, πορείες του δρόμου και πορείες, προσέξτε, για πολλά θέματα. Ποια είναι τα πολλά θέματα? Τα ηθικά, τα διάφορα της υπερηφανίας και οι πορείες και καταστάσεις και λοιπά, το οποίο προσέβαλε ανθρώπους, μονάδες και προσωπικότητες, δεν υπάρχει απολύτως το παραμικρό. Βλέπουμε λοιπόν, αδέρφια μου, πως ο Χριστός κατάφερε και το κουβάρι στα χέρια μας πάλι το κρατάει εκείνος. Εμείς το κάναμε για τον νόμο. Αν σας έλεγα να μην γίνει ένα καρναβάλι, επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι δεν τα θέλουμε και μας προσβάλλουν. Απλά ξέρεις, θα μου λέγατε, άντρε κολλημένε, άντρε βλαμμένε, αυτά δεν γίνονται. Τώρα έγινε και με νόμο. Αν σας έλεγα τώρα στο σπίτι μας, τα νυχτερινά μαγαζιά, εκείνα με το πορνό, εκείνα, να κλείσουν γιατί δεν προσβάλλουν τα πιστεύω της Ορθοδοξίας. Δεν τα θέλουν και είναι αρχή μας. Θα μου λέγαν είσαι κολλημένος, είσαι πουριτανός, είσαι χίλια πράγματα. Έκλεισαν και με τα χαράς. Αν σας έλεγα, παρακαλώ, ειδικά οι νέοι μας, να μην πηγείς. Μην το τιμώνει, μην το αμάξει. Μπαίνετε πέντε άτομα σε ένα αμάξι, θα σκοτωθείτε. Θα λέγανε άντε ρε, δεν μας αφήνεις, είμαστε επαναστάτες, θέλουμε ελευθερία και να βγούμε. Τώρα, ούτε νυχτερινό κέντρο, ούτε αμάξια, ούτε γκάζια. Βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά έγιναν. Εσύ θα μου πεις, ο κορονοϊός. Εγώ θα σου πω ότι το κουβάρι το κρατάει στην άκρη ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν, αν σας έλεγα πόσα καιρά το φωνάζαμε και το σκούζαμε. Δεν θέλουμε να καταστρέφει την ελληνική περιουσία. Όχι πορείες στους δρόμους, όχι για την δημοκρατία. Σπάνε, ρημάζονται, οι καταστηματάρχες, η αγορά έχει παραλύσει και εσύ μου λες τρία άτομα μια πορεία έτσι απλά γιατί. Τώρα δεν υπάρχει απλά τίποτε. Και ελάτε τώρα να μπούμε και αυτό που το σκούζουμε πολλά χρόνια και ήμασταν απλά η από έκφραση, η χαζούληδη της παρέας ή η άσχετη. Πηγαίναμε σε ένα γάμο, πηγαίναμε σε μια βάφτιση και κάθε κυρία φορούσε ό,τι μπορούσε πιο ελαφρύ, να μην το πω αλλιώς, λες και πήγαινε στο συζυγικό της κρεβάτι και ήταν αυτό στην εκκλησία και της έλεγα της κυρίας δεν πρέπει, δεν είναι καλό, δεν μας ταιριάζει, δεν είναι ωραίο, είναι ο Χριστός, είναι η Παναγία μας, είναι ιερείς, εμένα θα μου πεις πως θα ντυθώ, ό,τι θέλω κάνω εγώ. Πού να μιλήσω. Και πηγαίναμε στο γάμο, πηγαίναμε στη βάπτιση σαν το πιο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού, σχεδόν, επιτρέψτε μου, οι μη γυμνοί και οι μη γυμνές. Και αν σου έλεγα, θα με έβριζες. Τώρα, συγκεκριμένα άτομα, μετρημένα και σε μια κατάσταση. Ε? Πώς έγινε αυτό? Αν εγώ θα το ζητούσα, θα με έλεγες κολλημένο. Το ζήτησε άλλος και απλά έγινε. Βλέπετε, αδέρφια, ότι πίσω από το κουβάρι είναι και πάλι ο Χριστός. Βλέπετε ότι ο Χριστός θα πάει εκεί που θέλει εκείνος. Γιατί είναι φτιαγμένο, είναι γραμμένο πίσω από όλα τα γά να είναι ο Σατανάς. Και αυτό είναι γραμμένο να υπακούει πάντα και μόνο στο Χριστό. Και αν κάποιες στιγμές τον άφησε ψευτοελεύθερο για να χαρεί τις κακίες του, πάλι ο Χριστός τον ελέγχει 100% και μόνο απόλυτα. Και ελεγχόμαστε τώρα εμείς που το παίζουμε ορθόδοξοι. Κάναμε στο σπίτι μας την προσευχή μας. Προσευχόμαστε, είμαστε ταπεινοί. Οι εξισορρογικές σχέσεις, άντρες, γυναίκες, μέε μου, όλα τέλειωσαν σε μία νύχτα. Έλα εδώ φίλε, έλα εδώ καλή κυρία, πρέπει να σέβεσαι και να τιμάς τον σύζυγο, όχι πιο πολύ τη φίλη ή το φίλο. Τώρα, εδώ, και πρέπει να τα βρούμε. Και βλέπετε και κάτι άλλο. Λέγαμε, τα πιο πολλά ζευγάρια δεν κολλάνε όπως ζουν, δεν ζουν με Χριστό. Δεν είναι καλός αυτός ο τρόπος, δεν είναι ηθικός, δεν είναι γλυκός, δεν είναι τρυφερός. Βλέπετε, τώρα το αποδεικνύουμε. Παλιά μας λέγαν και πού το ξέρεις. Εγώ την αγαπάω τη γυναίκα μου. Δεν φαίνεται, του λες ρε φίλε. Δεν βλέπεις τη γυναίκα σου στα μάτια, μες στην καρδιά, για αυτό που είναι. Και για την ψυχή
και για το κορμί και για τη γλύκα και για το θυμό της και που είναι πεντάμορφη και πεντακάθαρη και όταν θα λερωθεί ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, λες ψέματα, εγώ την αγαπώ. Τώρα λοιπόν γυρίσαμε, οι πόρτες έκλειν, νεύρα, ενδοοικογενειακή βία, μπουκέτα, χαμή, ένα χάος ατελείωτο. Ο χαμός έγινε του χαμού και όλοι μας έγινε χαμή, πολύ πράγμα δηλαδή. Πού είναι λοιπόν η ηρεμία μας, η κατάστασή μας, τα πιστεύω μας? Και ο Χριστιανός γύρισε, ανάβει το καντήλι του, προσεύχεται, παρακαλά την Παναγιά, παρακαλά τον Χριστό και προσεύχεται. Και ανοίγει μπροστά μας και προχωράει μπροστά μας η μεγάλη εβδομάδα. Και θα είναι μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Παρασκευή. Ο Σταυρός, ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, μόνος με τον Παπά. Χα, είναι αδέρφια μου, ποτέ ο Χριστός μοναχός, αμε τρελάρετε. Αυτός που έκανε τα πάντα, αυτός που επιβλέπει τα πάντα, αυτός που επιτρέπει, ευλογεί, ευδοκεί και όχι μόνο και τα πάντα και από πάντα για πάντα, είναι μόνος του, όχι. Εγώ έχω την ανάγκη να πάω να σταθώ δίπλα στην Παναγία και να κλάψω, να παρακαλέσω, γιατί οι παππούδες μου και εγώ κάθε αιώνα, κάθε εποχή τον σταυρώνω, τον τρελαίνω, τον αδικό και είναι πάντα εκεί. Με αγκανθωμένο κεφάλι, με χέρια ματωμένα, έτοιμα, σε μορφή, σε έκταση, σε αγκαλιά να πει και πάλι είμαι εδώ, για σένα είμαι εδώ και όλα εγώ τα γυρίζω προς τα σένα και όλα τα φέρνω προς τα σένα και ακόμη και την αρρώστια να την αξιοποιήσω για να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις το καλό για σένα. Εσύ να είσαι γερός. Εσύ να αγαπάς, εσύ να συγχωρείς, εσύ να ερωτεύεσαι, εσύ να μένεις σπίτι, εσύ να τιμάς και να εκτιμάς τον πολιτικό, τον γιατρό, την αρχή, οτιδήποτε, αλλά και είμαι εδώ. Πώς λέγαμε, τα του Κέσαρη Σκέθαρη, τα του Θεού, το Θεό. Αυτά που είναι για τον Άρχοντα να τα κάνεις, αλλά και το Θεό σου, εκείνο που σου λέει εκείνο να κάνεις. Δεν είναι ο Χριστός για να καταλύσεις ανθρώπινες καταστάσεις. Ήρθε για να διορθώσει, να τις μορφύνει, να τις γλυκάνει, να τις κάνει καλύτερες, να τις κάνει άγιες. Τι πάει να πει άγιες, δικές του, όμορφες. Έτσι φίλοι μου, κρατάμε ένα κερί στα χέρια, το καντήλι μας, το θυμιατήρι μας, προσευχόμαστε και είναι ο Χριστός εδώ και τον ζούμε εδώ και θα είναι μεγάλη εβδομάδα και ας είμαστε στο σπίτι. Θα καθίσει με τη σύζυγο, με τα παιδιά, μόνος, απέναντι στην τηλεόραση. Να, ένα τόσο υπέροχο δώρο του Θεού. Είχε γεμίσει τηλεόραση με πολεμικά, χημικά, πορνό, πολιτικά, ό,τι υπήρχε, επιτρέψτε μου, από σκουπίδι με την καλή έννοια. Και τώρα έχω μπροστά μου ορθά λέει, να δω τον Σταυρωμένο, την Παναγία, την ακολουθία του νηπτήρος, μέχρι και την Ανάσταση. Βλέπετε πόσο όμορφα γυρίζουν όλα αδέρφια. Βλέπουμε πώς τα ζούμε καθημερινά. Ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε και να δούμε. Και αν τώρα μοιάζει με Μεγάλη Παρασκευή, να θυμάστε πάντα αδέρφια μου, έρχεται και η Ανάσταση. Και αυτή θα είναι δυνατή, και αυτή θα είναι ζωντανή, και αυτή είναι αιώνια. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή έτυχε. Αναστήθηκε επειδή το ήθελε, για να μην πεθάνει ποτέ κανείς από μας. Αυτό που λέγανε και οι παππούδες, ο θάνατος απλά τα κακάρωσε. Ταύτισε και πέθανε. Φεύγω για να σας αφήσω. Μεγάλη εβδομάδα και ίσως να μοιάζει σαν Μεγάλη Παρασκευή. Να πάρουμε το μήνυμα και όλοι μαζί αδερφοί μου να αναστηθούμε δυνατοί, γεροί, στα όμορφα. Γιατί πάνω και πίσω και μπροστά και για πάντα είναι ο αναστημένος Χριστός. Δεν τον νίκησε ο θάνατος, θα τον νικήσει ένας ιός, ένας σεισμός, μια τρικυμία. Έτσι αδέρφια μου λοιπόν, παρέα, χέρι με χέρι, να βγάλουμε από το κακό και να μπει το καλό. Και ό,τι κακό, εμείς να το κάνουμε καλύτερο, ομορφότερο θαύμα. Γιατί αδέρφια μου, έρχεται η Ανάσταση και το πιο σημαντικό για όλους μας. Είμαστε άνθρωποι, ό,τι και να κάνουμε, προσέξτε με, ό,τι και να κάνουμε, την ιστορία την κρατάει ο Χριστός στα χέρια του. Θέλουν, δεν θέλουν. Θέλουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Στα μπέλους κλίμης, καλή αδάνα, καλή Ανάσταση και το πιο σημαντικό, να παραμείνουμε ζωντανοί μέσα και μόνο από τον Χριστό μας. Χριστός Ανέστη, αδέρφια, καλή δύναμη και όπως είπα, το καλύτερο. Τα καλύτερα, τα δυσκολότερα και τα ομορφότερα έρχονται. Χριστός Ανέστη για πάντα.